Αγαπητοί μου φίλοι, συνεχίζουμε την εκπομπή Πάνω απ' όλα η υγεία μου. Συζητάμε σήμερα για θέματα που αφορούν στη γυναίκα. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για την ρομποτική χειρουργική στην γυναικολογία. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για την γυναικολογική ογκολογία. Κοντά μας είναι εκλεκτός προσκεκλημένος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας σήμερα. Κοντά μας είναι λοιπόν ο κύριος Γεώργιος Γήτας, ο οποίος είναι με ευθύρ γυναικολόγος, χειρουργός ογκολόγος και παράλληλα πρέπει να πούμε ότι είναι συνεργάτης του Ιατρικού Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, είναι διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γερμανίας και πραγματικά έχει θητεύσει πολλά χρόνια στη Γερμανία ως διευθυντής του μεγάλου νοσοκομείου Charité, το οποίο βρίσκεται στο Βερολίνο. Και από ό,τι είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το 2022 βραβεύτηκε και θεωρείται το καλύτερο νοσοκομείο στην Ευρώπη και το 5ο σε όλο τον κόσμο. Τώρα θα προχωρήσουμε λοιπόν στην γυναικολογική ογκολογία, κύριε Γήτα, για να σας ρωτήσω, και επειδή είστε εξειδικευμένος στην γυναικολογική ογκολογία, θα ήθελα ουσιαστικά να μας πείτε, να μας εξηγήσετε ποιο είναι το πεδίο της δράσης της γυναικολογικής ογκολογίας, γιατί ο κόσμος δεν το γνωρίζει ακριβώς. Η γυναικολογική ογκολογία είναι μια υποεξειδίκευση της μεευτικής γυναικολογίας και η διάρκεια εκπαίδευσης είναι 3 χρόνια το λιγότερο. Λαμβάνει χώρα σε μεγάλα πανεπιστήμια που πληρούν τα διεθνή κριτήρια και εφόσον ο γυναικολόγος πληρεί τα κριτήρια και συμπληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα, ακολουθούν εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου της υποεξειδίκευσης. Στο πεδίο του γυναικολόγου ογκολόγου στη Γερμανία ανήκει η θεραπεία του καρκίνου του μαστού, του καρκίνου των οθικών, του ενδομητρίου, του τραχύλου, του κόλπου και του εδίου. Φυσικά, δεν περιορίζεται μόνο στη θεραπεία, αλλά και στην πρόληψη και στη μεταχειρητική φροντίδα των ασθενών. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης πραγματοποιούμε όλες τις πρωτοποριακές επεμβάσεις που λαμβάνουν χώρα στα πιο ονομαστά κέντρα του κόσμου, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές. Κύριε Γήτα, στην προηγούμενη απάντησή σας, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, είπατε ποιες είναι οι επεμβάσεις οι οποίες γίνονται με βάση την βοήθεια της γυναικολογικής ογκολογίας και την υποεξειδίκευση αυτή, αλλά παράλληλα είπατε και τη λέξη πρόληψη. Τι σημαίνει η πρόληψη? Υπάρχει τρόπος ουσιαστικά να προλάβουμε το κακό, ας το πούμε έτσι απλά? Είναι γνωστό ότι η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και θα το επαναλάβουμε για ακόμη μια φορά. Και είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες, γιατί η υγεία είναι το μεγαλύτερο αγαθό, είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να μην αμελούν τον ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο, ο οποίος περιλαμβάνει την επισκόπηση, δηλαδή την κλινική εξέταση του εδίου και του κόλπου και του τραχύλου, κατά την οποία μπορούν να αναγνωριστούν προκαρκινικές αλλοιώσεις και με μια τοπική εκτομή να θεραπευτούν πλήρως. Περιλαμβάνει επίσης την γνωστή σε όλους εξέταση test-pap και τον HPV, κατά την οποία επίσης μπορούμε να ανιχνεύσουμε προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχύλου. Με τον γυναικολογικό υπέρηχο μπορούμε να μετρήσουμε και να αξιολογήσουμε το πάχος του ενδομητρίου και τη δομή του, ανιχνεύοντας προκαρκινικές αλλοιώσεις ή αρχικό στάδιο του καρκίνου του τραχύλου. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι στην πλειονότητα όμως των περιπτώσεων ο καρκίνος του τραχύλου εκδηλώνεται με κολπική αιμορραγία, σημάδι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αμελήσουν οι γυναίκες. Επίσης, με τον υπέροχο του μαστού έχουμε τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε σε αρχικό στάδιο τον καρκίνο του μαστού και να τον θεραπεύσουμε πλήρως. Δυστυχώς, στον καρκίνο των οθικών δεν υπάρχει προληπτικό μέτρο το οποίο θα μπορέσει να μας βοηθήσει κατά την γυναικολογική εξέταση να ανιχνεύσουμε την νόσο αυτή σε αρχικό στάδιο. Γι' αυτό τη θεωρούμε μια πολύ θανατηφόρο νόσο, γιατί διαγιγνώσκεται συνήθως σε προχωρημένο στάδιο. Και Θα ήθελα να πω ότι σύμφωνα με μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, αυτό εξηγείται γιατί πάνω από το 90% των περιπτώσεων του καρκίνου των θηκών τα κύτταρα εξορμούνται από τις άλπιγγες και όχι από τις οθήκες, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να διασπείρονται πρώτα στην κοιλιά και μετά να βλέπουμε υπερογραφικά ένα μόρφωμα στις οθήκες, το οποίο θα μπορούσε να μας δώσει την πρώτη ένδειξη. Είπατε, κύριε Γήτα, πως ουσιαστικά, και είσαστε έτσι λίγο απογοητευτικός γι' αυτό, αλλά είπατε την αλήθεια από ό,τι κατάλαβα, πως δεν υπάρχει διάγνωση για τον καρκίνο των οθικών. Έτσι κατάλαβα καλά? Προληπτικό μέτρο κατά την γυναικολογική εξέταση. Τι γίνεται στην προκειμένη περίπτωση, τι κάνουμε? Πολύ βασικό μέρος της εξέτασης είναι επίσης η λεπτομερής καταγραφή του οικογενειακού ιστορικού της ασθενούς. Δηλαδή, ανάλογα με τον αριθμό, την ηλικία και την τύπο του καρκίνου των συγγενών που νόσησαν, υπάρχουν αλγόριθμοι, οι οποίοι μας δείχνουν αν πρέπει να προβούμε σε γονιδιακό έλεγχο ή όχι. Στο παρελθόν υπήρχαν μόνο μερικά αγκογονίδια, το γνωστό BRCA ή BRCA, το οποίο έγινε γνωστό από την Αντζελίνα Τζολή. Πλέον γνωρίζουμε πολλά παραπάνω ογκογονίδια, αλλά όχι όλα, και ελπίζουμε ότι στο σύντομο μέλλον θα ξέρουμε παραπάνω, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε πιο ξεκάθαρες απαντήσεις στο θέμα της πρόληψης του γυναικολογικού καρκίνου. Οι γυναίκες οι οποίες διαγνώστονται με αυξημένο κίνδυνο, με γονιδιακό κίνδυνο για καρκίνο των οθικών, πρέπει να υποβληθούν σε ενδοσκοπική εξαρτηματεκτομή, δηλαδή αφαίρεση των οθικών και των σαλπίγκων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, αναλόγως με την νόσο και το ογκογονίδιο τα οποία πάσχουν. Εσείς τώρα τι κάνετε στην προκειμένη περίπτωση, κάνετε κάτι συγκεκριμένο σε αυτό, τι αφαιρείτε? Εγώ προσωπικά προτείνω στις ασθενείς μου που τις χειρουργώ για κάποιον άλλον λόγο, προσφέρω την προληπτική αφαίρεση των σαλπίγκων σε περίπτωση που δεν επιθυμούν να τεκνοποιήσουν φυσικά, ναι, σε προχωρημένη ηλικία, ναι, και όχι των οθικών, καθώς οι ορμόνες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τις γυναίκες, εκτός αν αυτές βρίσκονται στην ημινόπαυση. Κύριε Γήτα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε περίπτωση που νοσήσουν από καρκίνο των οθικών, τι κάνουμε τότε? Η αντιμετώπιση των ασθενών με καρκίνο των οθικών μπορεί να είναι ενδοσκοπική, αλλά μόνο σε αρχικό στάδιο. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, δυστυχώς η πλειονότητα των ασθενών αναγνωρίζεται, διαγνώστεται σε προχωρημένο στάδιο καρκίνου των οθικών. Και η θεραπεία είναι η ανοιχτή χειρουργική, δηλαδή μεγάλα χειρουργία, ώστε να μπορέσουμε να ψηλαφίσουμε κάθε μέρος όλη την κοιλιά και να αφαιρέσουμε ολοκληρωτικά την νόσο. Στο Ιατρικό Διαβαλκανικό πραγματοποιούμε προχωρημένες και καινοτόμες τεχνικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου των οθικών. Πρόκειται για ριζικά χειρουργία, ώστε να αυξήσουμε, να πετύχουμε πλήρη αφαίρεση της νόσου, αυξάνοντας το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών. Όπως καταλαβαίνετε, απαιτούνται επιθετικοί και ταυτόχρονα λεπτοί χειρισμοί, καθώς μπλέκονται όργανα της άνω κοιλίας, και είπα και γρήγορη γιατί είναι γνωστό ότι ο χειρουργικός χρόνος είναι πολύτιμος. Άμα το χειρουργείο διαρκέσει 1-2 ώρες παραπάνω, αυξάνονται οι μετεχειρητικές εμπλοκές όπως θρόμβωση και λίμωξη. Κύριε Γήτα, αναφέρατε πως υπάρχουν ογκογονίδια, ναι, τα οποία σχετίζονται με τον καρκίνο των οθικών, όπως επίσης είπατε και του μαστού. Έχουμε λοιπόν νεότερα δεδομένα σχετικά με τον καρκίνο του μαστού, γιατί αυτό είναι κάτι που ταλαιπωρεί πολλές γυναίκες και θέλουν να μάθουν πραγματικά. Ο καρκίνος του μαστού είναι ο συχνότερος γυναικολογικός καρκίνος. Υπολογίζεται ότι αποτελεί το 25% των γυναικολογικών καρκίνων. Και επίσης, πρόσφατες αναφορές επιβεβαιώνουν ότι 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα νοσήσει από καρκίνο του μαστού. Στην φαρμακευτική θεραπεία του μαστού υπάρχουν πάρα πολλά νεότερα και δεδομένα, πολύ ενθαρρυντικά νέα, τα οποία όμως λόγω της πολυπλοκότητας και έλλειψης χρόνου δεν θα επεκταθώ. Όμως και στη χειρουργική του μαστού έχουμε νεότερα καινοτόμες τεχνικές, τις οποίες μας οδηγούν στην λιγότερο επεμβατική τεχνική στον καρκίνο του μαστού. Δηλαδή, ο ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός πραγματοποιείται πλέον αρκετά σπάνια, καθώς ακόμη και σε περίπτωση νόσου στην περιοχή, ο συνδυασμός της νεοεπικουρικής θεραπείας μαζί με τη στοχευμένη χειρουργική στη μασχάλη μας προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Επίσης, καινοτομία στη χειρουργική του μαστού αποτελεί η χρήση ενός μοίρα διενεργού μαγνητικού ισοτόπου, το οποίο το χρησιμοποιούμε για την διενέργεια του φρουρού λεφαδένα. Κύριε Γήτα, πρέπει να πούμε επίσης ότι ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι επίσης ένας συχνός καρκίνος, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν νεότερα δεδομένα σε σχέση με αυτό? Ναι. Ο καρκίνος του ενδομητρίου είναι ο συχνότερος γυναικολογικός καρκίνος στην Πίελο και έχουμε νεότερα. Πλέον πραγματοποιούμε μοριακή ανάλυση στο παρασκεύασμα της απόξυσης, δηλαδή πριν την αφαίρεση της μήτρας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σταδιοποιήσουμε καλύτερα την νόσο και να μην πραγματοποιήσουμε περιττές χειρουργικές ενέργειες. Αυτό, σε συνδυασμό με το, όπως ανέφερα προηγουμένως, με τη ρομποτική χειρουργική και την τεχνολογία DaVinci, που μας προσφέρει τον απόλυτο ακριβή χειρουργικό χειρισμό μαζί με την τεχνολογία φθορισμού του λεμφαδένα φρουρού, μπορούμε να αποφύγουμε έναν ριζικό λεμφαδενικό καθαρισμό, έχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα με λιγότερες μεταχειρητικές επιπλοκές. Κύριε Γήτα, έτσι ολοκληρώνεται σιγά σιγά αυτή τη συζήτηση την οποία κάνουμε και έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν χρησιμοποιείτε για την αντιμετώπιση όλων αυτών, όπως είπαμε, των γυναικολογικών περιστατικών, των ογκολογικών γυναικολογικών περιστατικών, μόνο τη ρομποτική χειρουργική. Όχι. Όπως ανέφερα και προηγουμένως, θεωρώ σωστό να χρησιμοποιούμε όλες τις χειρουργικές τεχνικές, και εννοώ την ανοιχτή, την λαπαροσκοπική, τη ρομποτική και την κολπική χειρουργική, ανάλογα την νόσο και τις ιδιαιτερότητες του κάθε περιστατικού. Για παράδειγμα, σχετικά με την χειρουργική του καρκίνου του τραχύλου, θα ήθελα να αναφέρω ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πάρα πολύ έντονο debate. Πολύ καλά τεκμηριωμένες μελέτες απέδειξαν ότι η ανοιχτή χειρουργική έχει καλύτερα αποτελέσματα και πιθανολογούμε ότι η χρήση του διοξιδίου του άνθρακα, το οποίο χρησιμοποιούμε κατά τη λαπαροσκόπηση για να φουσκώσουμε την κοιλιά, κατά τη διάρκεια της κολποτομής, κατά τη διάρκεια δηλαδή της διάνοιξης του κόλπου, μπορεί να μεταφέρει καρκινικά κύτταρα στην κοιλιά και να επιδεινώσει, το αποτέλεσμα, το ογκολογικό μας αποτέλεσμα. Αν και λάτρης της ενδοσκοπικής χειρουργικής, οφείλω πλέον να πραγματοποιώ το στάδιο της ριζικής ιστερεκτομής ανοιχτά. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω ότι σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε εξειδικευμένες τεχνικές, όπως η nerve sparing ριζική ιστερεκτομή, δηλαδή η διατήρηση νεύρων, συγκεκριμένων νεύρων, σπλαχνικό και το υπογαστρικό νεύρο της πιέλου, τα οποία μειώνουν στο ελάχιστο των κίνδυνων μεταχειρητικών επιπλοκών, όπως ατονία της κίστης ή του εντέρου. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ότι πλέον, σε αρχικά στάδια της νόσου, είναι δυνατή η διατήρηση της μήτρας, της γονιμότητας, πραγματοποιώντας την τεχνική του φρουρού λεμφαδένα και την ριζική τραχυλεκτομή. Κύριε Γήτα, τώρα κλείνοντας, κάνω μια ερώτηση, γιατί έχετε έρθει πρόσφατα από το εξωτερικό, μετακομίσατε μόνιμα εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, είσαστε πάρα πολλά χρόνια στην Γερμανία. Έχετε έρθει τώρα στην Ελλάδα και θα ήθελα να ρωτήσω πώς βλέπετε τα πράγματα εδώ στην Ελλάδα, πώς βλέπετε το μέλλον, αν μπορείτε να ασκήσετε ουσιαστικά με τα δεδομένα αυτά που έχουμε εδώ και τον τεχνολογικό εξοπλισμό και όλα τα υπόλοιπα, όπως τα έχετε δει τώρα, ερχόμενος από τη Γερμανία, την ιατρική σας. Θεωρώ ότι το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης είναι εξοπλισμένο με τον πιο σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι συνεχίζει να εξοπλίζεται διαρκώς. Πλέον νομίζω ότι δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα από τα καλύτερα κέντρα του εξωτερικού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο το οποίο έχετε αρχίσει και εδώ να πραγματοποιείτε. Ήδη έχετε μπει στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, αρχίσετε να κάνετε επεμβάσεις και ρομποτικά. Εφαρμόζονται πλέον ρομποτικές επεμβάσεις. Χρησιμοποιείτε τη ρομποτική χειρουργική σε γυναικολογικά θέματα. Εύχομαι να είναι όλα καλά μπροστά σας, να έχετε καλή επιτυχία στο έργο σας και να μην πραγματικά ποτέ να μην σκεφτείτε ότι έχουμε να ζηλέψουμε κάτι από το εξωτερικό. Δηλαδή να εγκληματιστείτε απόλυτα, γιατί ακόμα βέβαια είναι η αρχή, να εγκληματιστείτε απόλυτα και να έχετε μεγάλη επιτυχία έτσι ώστε να προσφέρετε και στις γυναίκες της Ελλάδος αυτά τα οποία θέλουν ουσιαστικά επιτυχημένα αποτελέσματα. Λοιπόν, καλή επιτυχία λοιπόν στο έργο σας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, που παρακολουθήσατε την εκπομπή Πάνω απ' όλα η υγεία μου. Πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τη ρομποτική χειρουργική, στο δεύτερο για τη γυναικολογική ογκολογία με τον κύριο Γεώργιο Γήτα, λοιπόν, ο οποίος είναι με ευθύρας χειρουργός, γυναικολόγος, ογκολόγος. Εμείς είμαστε μαζί, ξέρετε, κάθε Κυριακή και Τρίτη στις 10 σε επανάληψη, με ένα καινούριο θέμα την Πέμπτη, Σάββατο επανάληψη στις 10. Μέχρι τότε να είστε καλά. Πάνω απ' όλα η υγεία μου. Γεια σας.